Στο εβραϊκό εστιατόριο τώρα που σχεδίαζαν να χτυπήσουν στου Ψηρή βρίσκεται ο Γιάννης Ρήγος και έχει πληροφορίες, Γιάννη, για τον χώρο που διέμεναν οι δύο συλληφθέντες. Αυτός ο χώρος είναι στη Δυτική Αττική. Ναι, και συγκεκριμένα στα Λιώσια. Εκεί έμεναν οι δύο δράστες όταν ερχόντουσαν από την Σπάρτη και την Ζάκυνθο αντίστοιχα εδώ στην Αθήνα και έμεναν σε καταβλισμό στα Λιώσια, όπου σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο που τους παραχωρούσαν άλλοι ομοεθνείς του. Να σου πω τώρα, Λίνα, ότι εδώ από το πρωί στην έρευνα που κάνουμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ψηρή, να πούμε ότι με όσους Ισραηλινούς έχουμε μιλήσει, αυτό που μας λένε είναι ότι ναι, μεν στην χώρα τους είναι εξοικειωμένοι, έχουν γίνει πολλά περιστατικά τρομοκρατικά για θέματα, για θρησκευτικούς λόγους. Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν για την Ελλάδα και τους ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι κάτι τέτοιο δεν το περίμεναν εδώ. Είναι κάτι το οποίο τους προβληματίζει και τους αγχώνει ιδιαίτερως. Βλέπουμε εδώ πέρα την εικόνα έξω από το συγκεκριμένο εστιατόριο που θα γινόταν το χτύπημα από τους τρομοκράτες στο συγκεκριμένο εστιατόριο στο Ψηρή όπου και βρισκόμαστε. Να σου πω ότι κλείνοντας, Σελήνα, συνεχίζονται και οι έρευνες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Σαρώνουν την περιοχή αστυνομική ψάχνοντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, καθώς πριν από λίγο καιρό οι δύο άνδρες είχαν έρθει στην Αθήνα από την Ζάκυνθο και την Σπάρτη αντίστοιχα. Είχαν έρθει έξω από το συγκεκριμένο εστιατόριο και ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί τις κινήσεις τους γύρω από αυτό, γιατί στα κινητά τους, βλέποντας και το ρεπορτάζ, είδαμε ότι βρέθηκαν φωτογραφίες από την κάτωψη του συγκεκριμένου εστιατορίου. Βρέθηκαν επίσης και οι φωτογραφίες συγκεκριμένων προσώπων που προφανώς ήταν στόχοι των τρομοκρατών, όπως μας είπε η Μίνα Καραμίτρου. Να σε ευχαριστήσω και σε ένα πολύ, Γιάννη.